καλοκαίρι στο Άλσος. Καλοκαίρι στο Άλσος, το οποίο είναι μια όαση μέσα στην Αθήνα, είναι όαση και για μας όμως. Σε σχέση με την περιοδία, το να είσαι κοντά στο σπίτι σου και να έρχεσαι κάθε μέρα σε αυτό το χώρο. Τα δικά σας νούμερα με τι καταπιάνονται? Εγώ δεν τα αποκαλύπτω ποτέ αυτά. Πρέπει να έρθουν οι θεατές εδώ να τα δουν. Αλλά ένα που θα πούμε, το οποίο είναι τα παράπονα ανδρών, το έχει ως θέμα του το ότι οι δικαιωματιστές και τα διάφορα κινήματα τα οποία πηγαίνουν στην άλλη άκρη δεν μας επιτρέπουν να μιλάμε ελεύθερα. Είναι πάρα πολύ. Είναι από τα ευφιέστερα κείμενα της Δήμητρας αυτό. Οι τρεις άντρες οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι επιτρέπεται να πούν και τι όχι. Πώς απολαμβάνετε εδώ τη συνεργασία? Είσαστε ένας και ένας, είσαστε πάρα πολύ δυνατοί οι συντελεστές. Αυτό είναι πολύ θετικό από τη μία και πάρα πολύ δύσκολο από την άλλη. Δύσκολο κυρίως για τον κειμενογράφο που είναι η Δήμητρα, για τον συγγραφέα. Γιατί είναι, ο χρόνος είναι τέτοιος και το μοίρασμα όλων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ευτυχώς είμαστε καλή παρέα εδώ. Δεν έχουν κανένα περίεργο. Δηλαδή ο μόνος που μπορεί να τον δει καμιά φορά είναι ο Αθερίδης. Έχει συμβεί κάτι στη σκηνή την ώρα που παίζετε? Είστε βέβαια πάρα πολύ εμπειρός, αλλά αναρωτιέμαι γιατί πάντα μπορεί να συμβεί κάτι τελευταία στιγμή. Πάντα συμβαίνει κάτι και η εμπειρία δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τη στιγμή, τα αντανακλαστικά. Όσες φορές μου έχει συμβεί και εδώ όχι, χτύπα ξύλο. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Καμιά φορά μπορεί να είναι εμπνευσμένη η αντίδραση και καμιά φορά είναι τραγική, δυστυχώς. Το πιο δύσκολο είναι το blackout. Αυτό που λέμε σεντόνι στο θέατρο. Το έχω πάθει δύο φορές. Μία φορά στους Άγαμους. Σε παράσταση το να γαμηθείτε και ήταν ένα. Και ήμουνα και μόνο στη σκηνή. Τραγικό. Θυμάστε μια πολύ δύσκολη μέρα που κληθήκατε να ανεβείτε στη σκηνή και να παίξετε θέατρο? Όχι, πολύ ιδιαίτερα δύσκολη όχι. Αλλά η καθημερινότητα είναι τόσο ζόρικη πολλές φορές που θα σου τύχει τουλάχιστον 10 φορές το χρόνο που δεν θα θες με τίποτα, είτε λόγω σωματικής κούρασης είτε λόγω κακής διάθεσης. Παρόλα αυτά, την ώρα που είσαι υποχρεωμένος να ανέβεις, τα ξεχνάς όλα και λειτουργεί λυτρωτικά. Ακόμα και αν είπες, θα αποσχολούν πράγματα τα οποία δεν θες να τα θυμάσαι, δεν θες να έχουν συμβεί. Την ώρα που ανεβαίνεις πάνω είναι ένα διάλειμμα. Είναι ψυχοθεραπευτικό. Είστε πολλά χρόνια στο χώρο. Αναρωτιέμαι, έχει συμβεί ποτέ? Όχι πολλά, τι εννοείς? Είστε, πολλά. Μπορεί να είστε πολύ γοητευτικός, αλλά είστε, έχετε κάνει τη διαδρομή σας. Θέλω να μου πείτε αν έχει συμβεί μέχρι τώρα να είσαστε έτσι στην ιδιωτική σας ζωή και να νιώσετε λίγο άβολα από το θαυμασμό του κόσμου. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Πολύ σπάνια, δηλαδή μία στις 100 φορές μπορεί να βρεθεί κάποιος αγενής ή κάποιος λίγο που δεν του κόβει πολύ και να είναι ενοχλητικός, αλλά όχι, ποτέ κάτι ιδιαίτερο. Θαυμάστρια βρέθηκε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια? Όχι, δεν έχω θαυμάστρες. Συνήθως είναι από 3 έως 8 ετών οι θαυμάστρες και από 65 έως 85 εκεί είναι το target group. Η οικογένεια σας είδε εδώ στο έργο? Δεν απαντώ ποτέ σε τέτοιες ερωτήσεις. Α, εντάξει, εγώ θα σας δω σήμερα.